Κάλεσε χθες ο κύριος Μητσοτάκης τους πάντες για να φύγει η πιο επικίνδυνη, η πιο ανίκανη και η πιο ανήθικη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Θα ήταν για γέλια αυτή η πρόταση αν δεν υπήρχαν λόγοι για αυτή την κοινωνία να σταθούμε και να την αναλύσουμε λίγο. Όπως λέει ο σοφός λαός, ο καθένας με τον πήχη του κόβει το πανί. Μας ενδιαφέρει λοιπόν με αφορμή του προϋπολογισμού να δούμε ποιος είναι ο πήχης καθενός από μας και ποιους καλεί σε συστράτευση με αυτό τον πήχη, με βάση αυτό τον πήχη. Πρώτον, ο δικός μας πήχης επιβάλλει κατεξοχήν τον προνοιακό και αναδιανεμητικό ρόλο του κράτους. Γιατί έτσι μόνο μπορούν να προστατευτούν οι ασθενέστερες κοινωνικά τάξεις, ειδικά σε περίοδο κρίσης. Έτσι μόνο μπορεί να εξασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή. Θα πω ενδεικτικά μερικά νούμερα, ότι η δαπάνη για την πρόνοια το 2015 ήταν 750 εκατομμύρια, 1,85 δις το 2018, από αυτά τα 260 επιπλέον 260 εκατομμύρια για τα οικογενειακά επιδόματα, δηλαδή αύξηση της τάξης του 40%. Και μόνο αυτή η αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση θέλει να ανοικοδομήσει ένα ευρωπαϊκό κράτος αφού στηρίξει την κοινωνία σε περίοδο κρίσης. Ανοχήρωτη πόλη ήταν αυτό το κράτος όταν ήρθε η κρίση. Ήταν ανοχήρωτη πόλη γιατί ποτέ δεν φροντίσατε να φτιάξετε ένα δυνατό, μη στρεβλό, μη πελατειακό κράτος πρόνοιας. Δεν έχω χρόνο για να αναφερθώ αναλυτικά σε αυτά. Δύο πράγματα θα πω. Η κοινωνικοποίηση της μητρότητας από το πρώτο παιδί επίδομα, ειδικά σε μια χώρα με δημογραφικό πρόβλημα, όπως έκανε η Γαλλία ή η Σουηδία. Η κοινωνικοποίηση του νοικοκυριού, σχολικά γεύματα, βρεφονηπιακών σταθμών, κοινωνικοποίηση της φροντίδας του παιδιού, όπως έχουν κάνει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ένα πραγματικό κράτος πρόνοιας. Ανοχήρωτη πόλη το κράτος, γιατί ο δικός σας πήχης δεν τα έβλεπε ποτέ αυτά. Αναδιανεμητικός ρόλος του κράτους. Μιλάτε συνεχώς για υπερφορολόγηση και πράγματι έχουν υπερφορολογηθεί τάξεις, κυρίως η μεσαία τάξη. Γιατί όμως είναι ντροπή για αυτό το κράτος ότι μετά από δύο αιώνες ζωής δεν κατόρθωσε να φέρει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα που να φορολογούνται όλοι ανάλογα με τα εισοδήματά τους και να γυρίζει στους ασθενέστερους. Ούτε το ΠΑΣΟΚ το έκανε αυτό, παρόλο που ήταν αίτημα της σοσιαλδημοκρατίας από το 19ο αιώνα. Γιατί άραγε, ας μην το συζητήσουμε τώρα, θα βρούμε πολλά. Τι ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη, τι είδαμε από το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στο συνέδριό σας. Ιδιωτικές ασφαλίσεις, προσέχτε το αυτό, γιατί σε αυτά πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία. Ιδιωτικές ασφαλίσεις που σημαίνει διαρριγνύεται άπαξ διαπαντός, όχι μόνο το κράτος πρόνοιας, η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, η κοινωνική ειρήνη. Επιχείρηση ο καθένας και αν τα καταφέρει, τα κατάφερε. Αν δεν τα καταφέρει, δεν πειράζει. Για μας, πάνω απ' όλα, η αλληλεγγύη των γενεών. Η άφωνη της ιστορίας στο προσκήνιο. Οι άνεργοι, πράγματα που εσείς θεωρείτε φιλοδορήματα. Ανάλγητο αυτό το κράτος που επί τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες, δεν έβαλε ένα επίδομα ανεργίας που να είναι λίγο της προκοπής και να μην εξευτελίζει τους άνεργους. Πριν από την κρίση, όχι στην κρίση, γι' αυτό λέω ανοχήρωτη πολιτεία. Δεύτερο σημείο, σεβασμός του δημόσιου ελληνικού και ευρωπαϊκού χρήματος, γιατί αυτή η κοινωνία το πληρώνει ακριβά. Να πούμε τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα πω, τα ξέρετε καλύτερα. Γίνεται σκοτωμός για την ανάπτυξη. Η δική μας ανάπτυξη βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Δημόσιες επενδύσεις, ιδιωτικές επενδύσεις, κοινωνική οικονομία. Μην κάνετε έτσι. Ένα νούμερο θα σας πω. Σε όλη τη διεθνή βιβλιογραφία
Δεν υπάρχει σταθεροποίηση σε συνθήκες κρίσης εάν δεν έχουμε δημόσιες επενδύσεις. Και μάλιστα το εθνικό σκέλος έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το 2019 οι δημόσιες επενδύσεις στο εθνικό σκέλος θα φτάσει στο 1,55 δις, κάτι που επί δικών σας κυβερνήσεων, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, οι δημόσιες επενδύσεις μειώνονταν συνέχεια. Ο εξυγχρονισμός σας, οι μεταρρυθμίσεις σας, η ανάπτυξή σας. Ένα μόνο παράδειγμα θα σας δώσω, που είναι ντροπή και έπρεπε να μας έχετε ζητήσει 100.000 φορές συγγνώμη. Ο εθνικός δρόμος Κορίνθου Πατρών. Ξέρετε πόσες δεκαετίες περιμέναμε για να φτιαχτεί. Ξέρετε πόσα λεφτά κατασπαταλήθηκαν στους εργολάβους. Για σας ένας είναι ο γνώμονας. Εργολαβίες και ΣΔΙΤ. Επειδή δεν έχω χρόνο, θα πω μόνο δύο πράγματα ακόμα. Το κράτος είναι για σας το εργαλείο αναπαραγωγής της εξουσίας των δικών σας οικογενειών και των φίλων σας. Δικαιώματα είχαν και πρέπει να έχουν οι λίγοι. Οι άλλοι, οι πολλοί έχουν προνόμια όποτε και αν έχει το κράτος και βούλεστε εσείς. Όταν στριμώχνεται λίγο το κράτος, κόβονται τα προνόμια, αλλά πρέπει να προφυλαχτούν τα δικαιώματα των λίγων. Τα είδαμε με τα τηλεοπτικά, με τις άδειες των τηλεοπτικών καναλιών. Σε ποιο ευρωπαϊκό κράτος δεν πληρώνουν αυτοί που έχουν τα τηλεοπτικά κανάλια? Για πείτε μου εδώ, σε ποιο άλλο κράτος ευρωπαϊκό οι δικαστές δεν δηλώνουν το πόθεν έσχες και δεν είναι στο φως του ήλιου και προσπαθείτε να μας ενοχοποιήσετε ότι είμαστε άλλοτε Βενεζουέλα, άλλοτε Σταλινική, άλλοτε οτιδήποτε τέτοιο. Ξέρετε τι κράτος είχατε φτιάξει, γι' αυτό βρέθηκε ανοχήρωτη πολιτεία. Και εμείς προσπαθούμε να σταθούμε όρθιοι, να στήσουμε όρθια την κοινωνία επί κρίσης, αλλά και να στήσουμε και αυτό το κράτος. Το βιλεαέτη του πατέρα του καθενός ήτανε. Γι' αυτό είπε και ο κύριος Δράμφος ότι ήσασταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Η ιστορία έχει πολλές πλευρές. Και σας ενοχλεί πάρα πολύ ότι για πρώτη φορά έρχεται η άλλη πλευρά της ιστορίας με αδυναμίες, με προβλήματα, με 1.002, με 1.002 καταναγκασμούς στους οποίους εσείς μας βάλατε και η άλλη πλευρά της ιστορίας ζητάει τα δικαιώματά της. Ναι, η πιο ανήθικη, η πιο επικίνδυνη, η πιο ανίκανη κυβέρνηση μετά τη μεταπολίτευση. Μακάρι να μπορέσουμε να στήσουμε αυτά που με προσπάθεια πολλών δεκαετιών προσπαθήσατε ποτέ να μην στηθούν σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ. Και εμείς. Κύριος Παναγιωτόπουλος από την Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ.